Εξηχνιάστηκε έπειτα από έρευνε των αστυνομικών του τμήματο Ασφάλεια Στάσου απάτη σε βάρο επιχείρηση στο νησί που διαπράχθηκε το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στι 18 Αυγούστου. Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενό 43χρονου. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι ο δράστης, προσποιούμενος στον υπάλληλο εταιρείας, τηλεφώνησε στην επιχείρηση και προφασιζόμενος βλάβη στην υπηρεσία έκδοσης πληρωμών καρτών, κατάφερε να εξεπατήσει την προσωρινά υπεύθυνη, πείθοντάς την να εκτυπώσει δύο προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 200 ευρώ και να γνωστοποιήσει τους κωδικούς από αυτές. Ο 43χρονο έπειτα έδωσε στην υπεύθυνη δύο κωδικού προκειμένου να ακυρώσει τι κάρτε, το οποίο όμω δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ενώ σε επικοινωνία που είχε η με την εταιρεία διαπιστώθηκε ότι οι κάρτε είχαν ήδη εξαργυρωθεί. Ο 43χρονο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τι αστυνομικέ αρχέ για το ίδιο αδίκημα. Εξηγνιάστηκαν ύστερα από έρευνε των αστυνομικών τη Καβάλα τέσσερι κλοπέ και μία απόπειρα από επιχειρήσει και οχήματα που διαπράχθηκαν στι 5 και στι 6 Δεκεμβρίου στην πόλη τη Καβάλα. Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενό 26χρονου. Από τι έρευνε προέκυψε ότι πρόκειται για δύο οχήματα, δύο επιχειρήσει, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει και μία ακόμα επιχείρηση χωρί όμω να ολοκληρώσει την πράξη του. Κατά την διάπραξη των διαρρήξεων, αφαίρεσε μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 300 περίπου ευρώ, έναν φορητό υπολογιστή, ένα τάμπλετ, μία οθόνη. ...τον ηλεκτρονικού υπολογιστή και διάφορα έγγραφα. Ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.